Γίνεται χαμός με τη βαβαροκρατία, μάλιστα, που την αναβίβασε σε προεκλογική καμπάνια ο κύριος Ζεχόφερ. Την ώρα που ο φάκελος έφτασε στην Ολομέλεια της Βουλής από την διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών, με το πόρισμα που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 302 δισεκατομμυρίων ευρώ μαζί με τους τόκους, και όπου, όπως είπα, αφορά το κατοχικό δάνειο, τις οικονομικές αποζημιώσεις ιδιωτών, την εβραϊκή κοινότητα, τις πολιτιστικές και αρχαιολογικές καταστροφές, την καταστροφή της αγροτικής παραγωγής χώρας, την καταστροφή του δικτύου υποδομών και βιομηχανίας χώρας. Το πόρισμα στην Ολομέλεια, εφόσον ψηφιστεί, θα αποτελεί και την απαρχή της νομικής και όχι μόνο βάσης διεκδίκησης Αθήνας προς το Βερολίνο. Εκκρεμεί βεβαίως να υπάρξει και μια ρηματική διακίνηση προς το Βερολίνο, που είναι η επίσημη, το επίσημο χτύπημα της πόρτας, ότι παιδιά έχουμε θέμα. Λέω εγώ τώρα, αυτά που είπε ο Ζεχόφερ, έψαχνα τόση ώρα, η τριανταφυλιά με βοήθησε να είναι καλά, τα είπε στην πόλη Ingolstadt εν ώψη των εκλογών στη Βαυαρία, ότι οι Βαυαροί κυβέρνησαν την Ελλάδα για ένα διάστημα. Ίσως θα ήταν καλύτερο να μην ήταν αυτό προσωρινό. Δηλαδή, ώρα Μακρυγιάννη και λοιπούς, τι να μην πω τώρα, κάνατε, διότι θα ήμασταν από τότε ένα γερμανικό λάντερ. Η δε Κρήτη θα ήταν, παραδεισένιος τόπος. Λοιπόν, αυτά τα δύο γεγονότα, η ομιλία Ζεχόφερ και η επίσημη ανακοίνωση του ποσού που περιγράφεται στο πόρισμα, είναι αφιερωμένα εξαιρετικά στην Ελληνογερμανική Συνέλευση που θα ξεκινήσει, όπως καταλάβαμε, 2 με 4 Νοεμβρίου στη Χερσόνησο. Χθες είχαμε και παράσταση διαμαρτυρίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο με θυελλώδη τρόπο, όπου φαίνεται ότι οι τάγοι του τόπου τουλάχιστον ευαισθητοποιήθηκαν να καταθέσουν ψήφισμα. Αν συμβεί, λένε, αυτό θα είναι για πρώτη φορά. 8 έχουν γίνει ελληνογερμανικές. Αλλά τους απαντάνε ότι καλύτερο είναι να μην γίνει με αυτά που γίνονται. Λοιπόν, πάω στο μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, τον κύριο Σιγκελάκη. Καλημέρα, κύριε Σιγκελάκη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Θα έλεγα ότι η δήλωση αυτή του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, αυτό είναι, ναι, δεν είναι κεραυνός εν εθρία. Σας θυμίζω ότι ένα χρόνο πριν, λίγες μέρες πριν από τις ομοσπονδιακές βουλευτικές εκλογές της 24ης Σεπτεμβρίου του 2017, ο Αλεξάνδρ Γκάουλαντ, εκ των κορυφαίων υποψηφίων, συμπρόεδρος ουσιαστικά του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, δήλωσε ότι οι Γερμανοί θα έπρεπε να είναι υπερήφανοι για τα επιτεύγματα των στρατιωτών της χώρας τους κατά τη διάρκεια τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Και αν δούμε μετά το ποσοστό που πήρε το AfD που εκτοξεύτηκε εκλογικά, και συνδυάσουμε τώρα τη δήλωση του επικεφαλής του Χριστιανού, ενός εκ των επικεφαλής του Υπουργού Ιστορικών και μέλους του Χριστιανοκοινωνικού Κόμματος, του εταίρου της Μέρκελ, του βασικού εταίρου επί δεκαετίες των Χριστιανοδημοκρατών, αντιλαμβάνεστε τι απόψεις επικρατούν στη Γερμανία. Και καταλαβαίνουμε τώρα γιατί οι φίλοι μας, οι Γερμανοί δημοκράτες, οι συναγωνιστές μας της ομάδας Δίστομο και πολλοί άλλοι, ο Καχάνης Ρότο, ο Κριστόφος Μιγουστάβους, τόσοι πολλοί, επιμένουν, αγωνίζονται, εξοργίζονται, θυμώνουν με την Ελληνογερμανική Συνέλευση και με αυτούς τους θεσμούς και δίνουν τη ζωή τους για να υπάρξει δικαιοσύνη και αποζημίωση στην Ελλάδα. Γιατί ακριβώς θεωρούν ότι μόνο έτσι θα έρθει κάθαρση, μόνο έτσι θα μπει μια βαθιά διαχωριστική γραμμή της σύγχρονης Γερμανίας με την ναζιστική Γερμανία. Ναι, ξέρετε, σε αυτή τη συνέλευση θα είναι και τοπικές αρχές από τη Βαυαρία, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Αυτό είναι αφιερωμένο σε κάποιους περιφερειακούς συμβούλους, τους τιμούμε βέβαια όλους, αλλά σε κάποιους περιφερειακούς συμβούλους χθες που έκαναν ότι δεν καταλαβαίνουν τι σχέση έχουν οι γερμανικές αποζημιώσεις με την Ελληνογερμανική Συνέλευση και θεωρούσαν τι πιο δημοκρατικό από ένα συνέδριο, όπως το ονόμασαν αυτό το σιδηρό βραχίωνα του νέου γερμανικού υπεριαλισμού, αυτό το δούριο ύπο που οι ίδιοι Γερμανοί δημοκράτες
τον αποκαλούν έτσι, τον ονόμασταν ένα απλό συνέδριο για το οποίο δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Λίγο πολύ ουσιαστικά θεώρησαν αιμονές και ψυχώσεις τα όσα υποστηρίζουμε και χαίρομαι λοιπόν που το επισημαίνετε. Εκεί λοιπόν στην Γερμανική Συνέλευση ή Γερμανοελληνική όπως είναι πιο σωστά, και θα έλεγα για να είμαστε ακριβείς στη Γερμανική Συνέλευση, γιατί την ατζέντα, τους σκοπούς, ακόμα και την ιστοσελίδα της την ελέγχει το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, όλα τα κονδύλια και τη στοχοθεσία τη θέτουν εκεί και υπάρχουν σε ρόλο γλάστρας κάποιοι θλιβεροί Έλληνες αυτοδιοικητικοί, με πρώτο αυτό το μπουμπούκι, τον σημερινό πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Όχι χαρακτηρισμούς τώρα, κύριε Σιγκελάκη. Εσείς σας κρατήσετε ένα επίπεδο. Ανακαλώ το μπουμπούκι. Με πρώτο το προθήμον το σημερινό πρόεδρο της ΚΕΔΕ, ο οποίος διαθέτει τις υπηρεσίες του για κάθε λογής έργο υπηρεσία. Δεν μου λέτε, κύριε Σιγκελάκη, από τη χθεσινή παράσταση διαμαρτυρίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θεωρείτε ότι υπήρξε ένα κέρδος ότι θα κατατεθεί στην ελληνογερμανική, όπως υπόθηκε, ψήφισμα για τις ελληνικές διεκδικήσεις? Κοιτάξτε, χθες ήταν εκρηκτικό το κλίμα. Ήταν δύσκολη, επώδυνη, θα έλεγα και ψυχοφθόρος η διαδικασία. Γιατί ήταν ψυχοφθόρο και επώδυνο το να βλέπεις ανθρώπους που έχουν ψηφιστεί από δεκάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας, πραγματικά άλλοι ίσως να μην το καταλαβαίνουν κιόλας, δεν θέλω να τους αδικήσω, άλλοι να έχουν καταλάβει πολύ καλά και να υποκρίνονται ότι δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο και ότι εν πάση περιπτώσει είναι δυνατόν με το ένα χέρι να επαιτείς δήθεν τεχνογνωσία, δήθεν καλές πρακτικές, αέρα κοπανιστό δηλαδή, και τα όποια ψίχουλα των Γερμανικών ταμείων, και με το άλλο χέρι να απαιτείς τις αποζημιώσεις και να διεκδικείς. Ήταν εμφανής η αμηχανία τους όταν τους είπαμε ότι κανένας από τους δήμους, το είπε ο Παύλος ο Μπαριτάκης εξάλλου στο κανάλι σας πριν μια εβδομάδα, κανένας από τους δήμους, τους ελάχιστους που μετέχουν τόσα χρόνια στην Ελληνογερμανική Συνέλευση, δεν οργάνωσε μια εκδήλωση διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων. Κανένας δήμαρχος από αυτούς δεν έθεσε το θέμα 8-7 χρόνια που γίνεται η συνέλευση σε καμία συνέλευση, γιατί οι Γερμανοί βγάζουν σπυράκια με το θέμα των αποζημιώσεων και φυσικά δεν επιτρέπουν τέτοια πράγματα. Αν θεωρήσουμε λοιπόν, αν τα συνυπολογίσουμε αυτά, αν δούμε ότι όταν πήγαμε εκεί η πληροφορία μας ήταν ότι δεν ήθελαν να μας επιτραπεί καν, ας πούμε, να δοθεί ο λόγος, αλλά η παρουσία η μαχητική κόσμου, εκπροσώπων ολοκαυτωμάτων, επιζώντων, είχαμε 4 επιζώντες μαζί μας, άνθρωποι που είναι από μεταξύ 80 και 90 χρονών και ήταν εκεί για να δείξουν τη στήριξη σε αυτόν τον αγώνα. Και αν θέλετε και η τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία μας, έδωσαν τη δυνατότητα στο Περιφερειακό Συμβούλιο να αντιληφθεί ότι οφείλει να το συζητήσει, αφιέρωσε πράγματι 2 ώρες για να τοποθετηθούν αρκετοί περιφερειακοί σύμβουλοι. Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος, ακόμα και οι πιο σκληροί από αυτούς, που ίσως εγώ να το αποδώσω σε έλλειψη ενημέρωσης, δίκη προθέσεων δεν θέλω να κάνω, και όπως είπα και εκεί, έχουμε όλοι δημοκρατικά και πατριωτικά ανακλαστικά και κανείς δεν είναι πιο πατριώτης από τον άλλο. Όμως οφείλουν όλοι να είναι υποψιασμένοι πλέον, να είναι ενημερωμένοι και να καταλάβουν ότι οι γερμανικές μεθοδεύσεις γίνονται με βάση έναν ειδικό σχεδιασμό, σας τα είπε και ο Γιώργος ο Μαργαρίτης χθες. Ο στόχος τους είναι να ελέγξουν το παραγωγικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό μοντέλο της χώρας, να διαμορφώσουν μια οικονομία ελληνική συμπληρωματική της γερμανικής οικονομίας και την εκπαίδευσή μας ως δεκανίκη της γερμανικής εκπαίδευσης, και όχι να μας επιδώσουν τη δύναμη να σταθούμε στα πόδια μας, να οργανώσουμε την οικονομία, την εκπαίδευση και την κοινωνία μας σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες, και πολύ περισσότερο βέβαια ούτε κατά διάνοια σκέφτονται οι Γερμανοί, και αυτό οφείλουμε όλοι να το καταλάβουμε, πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες για κανένα, ούτε κατά διάνοια σκέφτονται να μας αποζημιώσουν. Όταν ο Υπουργός Εσωτερικών λέει ότι κάτσαμε λίγο στην Ελλάδα και ουσιαστικά πιάνει το νήμα της βαβαροκρατίας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, που με διάφορους σταθμούς βρίσκονται εδώ και ελέγχουν
την πολιτική ζωή και την οικονομία αυτού του τόπου, όταν οι μισοί Γερμανοί είναι υπερήφανοι για τα εγκλήματα της Βέρμαχτ και τα θεωρούν ότι ήταν επιτεύγματα, αντιλαμβάνεστε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Και για να απαντήσω ακριβώς αυτό που με ρωτήσατε, θεωρώ ότι ναι μεν είναι θετικό που επιτέλους η περιφέρεια Κρήτης αντελήφθη ότι είναι πολύ σοβαρό ζήτημα να μην τίθεται το θέμα αυτό καν σε αυτές τις συνελεύσεις του ΕΣΚΟΥΣ και θα προσπαθήσει, λέει, να το κάνει. Όμως από την άλλη εμείς επιμένουμε ότι η συνέλευση αυτή, η ψευδεπίγραφη, η περιβόητη, η επέσχυτη συνέλευση πρέπει να ματαιωθεί. Επιμένουμε ότι η παρουσία οποιουδήποτε αυτοδιοικητικού της Κρήτης απλώς τη νομιμοποιεί, τη δίνει δημοκρατική νομιμοποίηση. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα ψηφίσματα των Δήμων που το ένα μετά το άλλο έρχονται βροχή και λένε όχι στη συνέλευση του ΕΣΚΟΥΣ, τα ψηφίσματα των Δήμων της Κρήτης θα επαληθευθούν, οι Δήμαρχοι και όλοι οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης δεν θα παραστούν, θα είναι μία, αν τελικά γίνει, θα είναι ένα φιάσκο, γιατί υπηρεσιακοί παράγοντες, ούτε καν δημοτικοί σύμβουλοι από την υπόλοιπη Ελλάδα και κανένας αιρετός από την Κρήτη δεν θα δώσει το παρόν. Οπότε αυτοί οι ελάχιστοι που το έχουν στο μυαλό τους, ας το ξανασκεφτούν, οι ίδιοι θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση να παραστούν σε μια εκδήλωση φιάσκο που εν πάση περιπτώσει σε τελική ανάλυση υπονομεύει τα συμφέροντα της χώρας μας. Κύριε Σιγκελάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Μια τελευταία κουβέντα. Παρακαλώ, λίγο σύντομα μόνο. Το επισημάναμε και χθες. Την ώρα που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, δεν χάνει ευκαιρία και ειδικά όταν βρίσκεται στην Κρήτη, να θέσει το θέμα αυτό και να λέει όχι μόνο ότι είναι νομικός ενεργές και δικαστικός επιδιώξιμες οι γερμανικές αποζημίωσεις, αλλά θα το πράξουμε τη διεκδίκησή του στο κατάλληλο δικαστικό φόρουμ. Την ώρα που έχει ανοίξει η συζήτηση στη Βουλή και βλέπει ότι είναι θέμα εβδομάδων να μπει το πόρισμα στην Ολομέλεια. Την ώρα που υπάρχει ένας εθνικός σχεδιασμός, θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει για διεκδίκηση, είναι τουλάχιστον άτοπο, για να μην πω προκλητικό, κάποιοι δήμαρχοι να σπρώχνονται για να βγουν φωτογραφίες με αυτούς που έχουν στην κυβέρνησή τους υπουργό εσωτερικών που λέει ότι κακώς έφυγε η Βαυαρία από την Ελλάδα. Ας μην τους διευκολύνουμε κιόλας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Αριστομένης Σιγκελάκης, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου των Διεκδικήσεων για τις γερμανικές πανορθώσεις.